Μια ξεχωριστή έκθεση αφιέρωμα στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση πραγματοποιείται από την Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης και την Τράπεζα Πειραιός. Πρόκειται για μια πλωτή έκθεση κοιμηλίων του 1821 από τις συλλογές του μουσείου, η οποία αναβλήθηκε 2 φορές λόγω της πανδημίας COVID-19 και θα πραγματοποιηθεί φέτος, αρχής γενομένης από το λιμάνι της Χίου, την Κυριακή 26 Ιουνίου 2022. Ο διευθυντής του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, Μιχάλης Μπελέγρης, αναφερόμενος στη δράση, τόνισε ότι με αυτόν τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία σε πολίτες, κυρίως των 16 νησιών σταθμών, να δουν τα σημαντικά αυτά εκθέματα, ενώ με τη συνδρομή της ιστορικού Μαρίας Ευθυμίου θα πραγματοποιηθεί σειρά διαλέξεων με θέμα την Ελληνική Επανάσταση. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς, χαρούμενοι, γιατί ήρθε η στιγμή που μία πλωτή έκθεση των αντικειμένων που αφορούν τον εθνικό και ιστορικό αγώνα του 1821 για την απελευθέρωση της Ελλάδος θα ταξιδέψουν στο Αιγαίο, σε νησιά σταθμούς της Ελληνικής Επανάστασης. Και το Ίδρυμά μας, σε μια συνεργασία με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και με το Ίδρυμα της Τράπεζας Πειραιός, έρχονται να υλοποιήσουν με μια μικρή καθυστέρηση, η αλήθεια είναι, αυτή την έκθεση, καθώς για λόγους υγειονομικούς και τους περιορισμούς που είχαμε από τον κορονοϊό, δεν καταφέραμε την προηγούμενη χρονιά να ξεκινήσουμε αυτή την πλωτή έκθεση. Είναι μια έκθεση των αντικειμένων του αγώνα του 1821, τα οποία θα τοποθετηθούν μέσα στο εστιαφόρο Μάνια. Το Μάνια είναι το εκπαιδευτικό σκάφος του Ναυτικού Λυκείου του ΤΙΝΣ και μαζί με άλλα 3 σκάφη και με την συνοδεία ανθρώπων που είτε θέλουν να παρακολουθήσουν την έκθεση, είτε ανθρώπων του μουσείου, των ανθρώπων του ομίλου και του ιδρύματος και των ανθρώπων της Τράπεζας Πειραιός, θα ταξιδέψουν σε νησιά σταθμούς για να μπορέσουν οι κάτοικοι των νησιών να δουν τα αντικείμενα αυτά και να μυρίσουν λίγο από την ιστορία τους. Ξέρετε, θεωρείται αυτονόητο ότι όλα αυτά τα εκθέματα μπορεί κάποιος να τα δει στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, αλλά δεν είναι αυτονόητο ότι ένας άνθρωπος από την Χίο, από τη Μυτιλίνη, από τον Εστράτη, από τη Λίμνο ή από τη Σκύρο έχει δυνατότητα στα σύντομα ταξίδια του στο κλεινό Νάστη να μπορέσει να πετύχει την έκθεση αυτών των αντικειμένων. Επιπλέον, υπάρχει κάτι ακόμα το οποίο έχει ιδιαίτερη και συμβολική σημασία. Την έκθεση θα ακολουθήσει η ιστορικός η κυρία Ευθυμίου. Η κυρία Ευθυμίου με πολύ μεγάλη χαρά θα μπορέσει να κάνει διαλέξεις, ομιλίες σε κάθε ένα από τα νησιά, ώστε ο κόσμος που είναι εκεί αφενός να την απολαύσει, καθώς όλοι γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να έχει διάδραση με τον κόσμο, αλλά πολύ περισσότερο να ακούσει την ιστορία του τόπου του από μία διεκεκριμένη ιστορικό. Η στιγμή λοιπόν έφτασε, η Κυριακή 26 Ιουνίου θα γίνουν εδώ στον αύριο χώρο του Ιδρύματος τα εγγένεια της έκθεσης και στη συνέχεια θα ανοίξει έκθεση στο σκάφος που θα είναι δεμένο στο λιμάνι της Χίου και από την επόμενη μέρα θα ξεκινήσει το ταξίδι του. Ανάμεσα στα εκθέματα υπάρχουν έτσι κάποια που έχουν μια ξεχωριστή σημασία? Ξέρετε, νομίζω ότι η ειδικότητά μου, το να σας παρουσιάσω την αξία των εκθεμάτων, μάλλον είναι πολύ μικρότερη η αξία μου από των εκθεμάτων, οπότε δεν θα ήταν πρέπον. Σίγουρα όμως υπάρχουν αντικείμενα τα οποία έχουν ιστορική αξία και συναισθηματικό δέσιμο και με εμάς. Εμάς εννοώ ως τόπο, ως Χίος. Υπάρχει η αρπάγη του Κανάρη με την οποία μπόρεσε και κόλλησε τον μπουρλότο του επάνω στην Αυαρχίδα. Υπάρχουν σπαθιά από τον αγώνα, υπάρχουν από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Φυσικά υπάρχει μια τάση αντικείμενα του ναυτικού αγώνα, καθότι ταξιδεύουμε σε νησιά και η συμβολή τους ήταν πολύ σημαντική. Και αυτός είναι και ο λόγος που το Ίδρυμά μας τον περσινό Νοέμβριο στην αίθουσα του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, σε συνεργασία πάλι με το Εθνικό Ιστορικό και το Ίδρυμα της Πειραιός, παρουσίασε και ένα λεύκωμα το οποίο έχει κυκλοφορήσει με τη συμβολή του ναυτικού αγώνα, κάτι το οποίο δυστυχώς δεν έχει λάβει την δέουσα προσοχή και σημασία στα ιστορικά κείμενα και αυτά τα οποία τα παιδιά μας μαθαίνουν. Ταυτόχρονα, το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, προσφέρει το σκάφος Άτοκος ως συνοδευτικό σκάφος για όποιον επιθυμεί να ακολουθήσει τη διαδρομή και να επισκεφθεί τα νησιά σταθμούς.
Θα μπορούσαμε αυτό ακριβώς να πούμε, αλλά θα πάλι ρισοκινδυνεύουμε να δικήσουμε κάποια νησιά, γιατί ξέρετε, η έκθεση θα έχει διάρκεια ενός μήνα. Θα ξεκινήσουμε από την Κυριακή 26 Ιουνίου και θα καταλήξουμε στις 31 Ιουλίου στον Πειραιά. Θα φύγουμε από τη Χίο, θα περάσουμε στις Ινούσες, στη Μυτιλίνη, θα ανέβουμε στη Λίμνο, Σαμοθράκη και θα αρχίσουμε μετά να κατεβαίνουμε στον Αϊστράτη, στη Σκύρο, στα Ψαρά, στη Σύρο, Σπέτσε, Σίδρα, Έγινα, Πόρο Έγινα και θα τελειώσουμε στον Πειραιά. Υπάρχουν πολλά ακόμα νησιά, η συμβολή των οποίων ήταν καταληκτική στον αγώνα. Κάναμε μια προσπάθεια να εντάξουμε στο ίδιο δρομολόγιο την Κάσο, ακόμα και το Καστελόριζο. Όμως η διάρκεια είναι τόσο μεγάλη που μετά νομίζω ότι και το ίδιο το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο που έχει την επίβλεψη της συγκεκριμένης έκθεσης για να μπορέσει να την υποστηρίξει, φαντάζομαι ότι θα κάνει και κάποιες επιπλέον δράσεις στα νησιά τα υπόλοιπα. Κύριε Μπλέγκρι, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει και η δυνατότητα όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν έτσι όλη αυτή την έκθεση. Πολύ σωστά. Πώς ακριβώς μπορεί να. Έχουμε βγάλει μια ανακοίνωση τύπου ενημερώνοντας τον κόσμο. Πέρα από τα σκάφη που θα έχουν, σκάφη που θα έχει τα εκθέματα και τους ανθρώπους από τα ιδρύματα που θα ακολουθούν, θα υπάρχει άλλο ένα σκάφος το οποίο θα μπορεί να φιλοξενήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας ανθρώπους που θα θέλουν να ενταχθούν είτε σε ένα, είτε σε δύο, είτε σε τρεις σταθμούς, είτε σε όσους θέλουν, και να τους μεταφέρει από νησί σε νησί, παρακολουθώντας και την έκθεση στα κατατόπους νησιά, αλλά και τις ομιλίες της κυρίας Ευθυμίου. Η μεταφορά τους φυσικά είναι μια δωρεά από το Ίδρυμα. Αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει ο κάθε ενδιαφερόμενος θα είναι να επικοινωνήσει μαζί μας εδώ στο Ίδρυμα, να μας εκδηλώσει το ενδιαφέρον του με βάση το πρόγραμμα της έκθεσης, σε ποιο νησί θα ήθελε να ενταχθεί και σε ποιο νησί θα ήθελε να αποπλέψει, να ξεμπαρκάρει από ποιο νησί, με την υποχρέωση τη δική του, του ενδιαφερόμενου, να καλύψει την μετάβασή του προς το νησί που θα ενταχθεί και την επιστροφή του, τα έξοδα της επιστροφής του. Και φυσικά, αν είναι παραπάνω από κάποιες ημέρες, επειδή η δυνατότητα φιλοξενίας μέσα στο σκάφη είναι πολύ περιορισμένη λόγω του όγκου των ανθρώπων που θα ακολουθήσουν την έκθεση, θα πρέπει να εξασφαλίσει και να μεριμνήσει και για την διαμονή τους στα κατατόπους νησιά.